Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Το σημερινό βίντεο έχει ένα προβοκατόρικο τίτλο. Μήπως η μάνα της Kathy Bates σου θυμίζει τη δικιά σου μάνα? Η Kathy Bates είναι μια πολύ επιτυχημένη και άξια ηθοποιός του Hollywood, η οποία γεννήθηκε στις 28 Ιουνίου 1948. Άρα αυτή τη στιγμή είναι 76 ετών. Το 1991 κέρδισε Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για την εξαιρετική απόδοση του ρόλου της Άννη στην ταινία Μίζερη του 1990. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει αυτή την ταινία, την έχω παρακολουθήσει αρκετές φορές και όντως η απόδοση του ρόλου είναι εξαιρετική. Η Kathy Bates είναι μια γυναίκα η οποία έχει νοσήσει 2 φορές με καρκίνο, έχει θέματα με το βάρος της, παλεύει με το βάρος της, βάζει βάρος, καταφέρνει επιτυχώς να δυνατήσει, ξαναβάζει βάρος και είναι ένα πρόσωπο το οποίο φαίνεται αρκετά συμπαθητικό. Δεν τη γνωρίζω προσωπικά, αλλά παρακολουθώντας συνεντεύξεις της μου βγάζει μια αυθεντικότητα και μια γλυκύτητα. Πρόσφατα έχει δώσει μια συνέντευξη στην οποία μας δόθηκε η ευκαιρία να δούμε πώς μία εντελώς προβληματική σχέση με τη μάνα μας μπορεί να παίξει με το μυαλό μας και μπορεί να παίξει ακόμη και με τη μνήμη μας. Θα παρακολουθήσουμε μαζί αυτή τη συνέντευξη, είναι πολύ σύντομη, και θα δούμε πώς ενώ η Kathy Bates κέρδισε Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, που είναι μια τεράστια επιτυχία για μια ηθοποιό, η μάνα της μείωσε την επιτυχία της, την υποβάθμισε και έμεινε αυτή η ίδια η Kathy Bates να θυμάται αυτό το περιστατικό, όχι σαν ένα περιστατικό στο οποίο η μάνα της την κακοποίησε, αλλά ως ένα περιστατικό που η ίδια ξέχασε να ευχαριστήσει την μάνα της. Για πάμε να το δούμε. When I won the Oscar for Misery, she said, I don't know what all the excitement about. You didn't discover the cure for cancer. Wow. Όταν κέρδισε το Όσκαρ για την ταινία Misery, η μάνα της της είπε, δεν καταλαβαίνω γιατί όλος αυτός ο ενθουσιασμός που κέρδισες το Όσκαρ. Δεν έχεις δά ανακαλύψει τη θεραπεία του καρκίνου. Μείωσε με αισχρό τρόπο το επίτευγμα της κόρης της. I forgot to thank her that night. Για να δικαιολογήσει τη μάνα της, συμπληρώνει ότι είχα ξεχάσει να την ευχαριστήσω εκείνο το βράδυ όταν παρέλαβα το Όσκαρ, άρα ίσως η καημένη να έχει και δίκιο που είπε ότι δεν καταλαβαίνω γιατί όλος αυτός ο ενθουσιασμός. Επειδή εγώ η κόρη της ξέχασα να την ευχαριστήσω. Για να δούμε όμως, όντως είχε ξεχάσει να την ευχαριστήσει. You know, you did thank her. At the end of your speech, you thank her. No, I did not. I did not. Τη διαβεβαιώνει ο παρουσιαστής ότι την ευχαρίστησες. Κατά το τέλος της ομιλίας σου, κατά την αποδοχή του Όσκαρ, την ευχαρίστησες. Αυτή λέει όχι, δεν την ευχαρίστησα, είναι σίγουρη. You go back and look at it, I didn't. We did go back and look. And we showed her. I'd like to thank my family, my friends, my mom at home, and my dad, who I hope is watching somewhere. Έχουν βρει όντως το απόσπασμα από την ευχαριστήρια ομιλία της κατά την αποδοχή του Όσκαρ, όπου λέει ευχαριστά και τη μαμά της που είναι στο σπίτι και τον μπαμπά της ο οποίος ελπίζει να το παρακολουθεί. Κοιτάξτε το ύφος της. What do you think of him? Thank you. Why did I think I didn't thank her? Στη συνέχεια της συνέντευξης, δεν έχω το βίντεο, έχω βρει όμως μια αποφώνηση της συνέντευξης, τη ρωτάει ο παρουσιαστής γιατί ήταν τόσο σημαντικό για σένα το γεγονός ότι τελικά ευχαρίστησες τη μάνα σου. Γιατί ένιωσες τόσο μεγάλη ανακούφιση. Και αυτή το απαντάει, ο λόγος είναι επειδή η μάνα μου θα έπρεπε να είχε ζήσει τη ζωή μου. Συνεχίζει λέγοντας πως παρόλο που περάσαμε δύσκολα με τη μάνα μου, όταν πέθανε ευχήθηκα το πνεύμα της να κατοικήσει στο σώμα μου, φαντάζομαι ότι το περιγράφει ποιητικά, ούτως ώστε η μάνα μου να βιώσει την επιτυχία μου, γιατί η δικιά μου επιτυχία οφείλεται σε όλα όσα έχει παρατήσει η μάνα μου για να μπορέσω εγώ να επιτύχω.
τρόμαξα όταν διάβασα αυτά τα λόγια της Kathy Bates. Είναι τα λόγια ενός γονεοποιημένου παιδιού, το οποίο στην ηλικία των 76 ετών ακόμη δεν έχει ξεπεράσει το ζυγό της γονεοποίησης. Και ίσως και γι' αυτό να αντιμετωπίζει τόσα πολλά προβλήματα με το βάρος της, κάνει τεράστιες προσπάθειες για να δυνατήσει και μετά το βάρος της επανέρχεται και να έχει περάσει και δύο φορές καρκίνο. Και επίσης αντιμετωπίζει και προβλήματα με την κατάθλιψη, όπως έχει αναφέρει σε άλλες συνεντεύξεις της. Το να δικαιολογεί τη μάνα της, η οποία υποτίμησε τη δική της επιτυχία να κερδίσει το Όσκαρ, νομίζω δεν είναι καθόλου υποτιμητέα μια τέτοια επιτυχία για μια γυναίκα ηθοποιό και μάλιστα μια γυναίκα η οποία δεν είναι εγγενή. Η Kathy Bates και ως εμφάνιση και ως χαρακτήρας και η ρόλη που παίζει δεν είναι ρόλοι οι οποίοι βασίζονται πάνω στην εμφάνιση ή βασίζονται πάνω στη σεξουαλικότητα. Είναι ρόλοι οι οποίοι βασίζονται πάνω στην ερμηνεία. Σίγουρα κανείς άλλος δεν κάνει τη δουλειά για να επιτύχει στον τομέα του και στην περίπτωση αυτή στο θέατρο και στο σινεμά η Kathy Bates, όμως η μάνα της κατάφερε να της περάσει, πως αυτή η μάνα της στερήθηκε πράγματα ούτως ώστε η Kathy Bates να μπορέσει να επιτύχει. Και λέει, εγώ ήθελα μετά που πέθανε η μάνα μου, αν ήταν δυνατόν να ζήσει μέσα στο σώμα μου για να χαρεί την επιτυχία μου, επειδή οφείλεται σε εκείνην που παράτησε πράγματα για να είμαι εγώ επιτυχημένη. Πάρα πολύ θλιβερό. Πάρα πολύ θλιβερό. Και το γεγονός ότι στην ηλικία αυτή δεν έχει ξεπεράσει τη γονιοποίηση, δεν έχει ξεπεράσει την πλήση εγκεφάλου, τον gaslighting που της έκανε η μάνα της. Γιατί σίγουρα, για να θυμάται τώρα το 2024, ότι η μάνα της το 1991 της είπε χαρά στο πράγμα και μείωσε την επιτυχία της επειδή δεν την είχε ευχαριστήσει, σημαίνει ότι η μάνα της χρησιμοποιούσε τέτοιες τεχνικές. Να τη βγάζει τρελή δηλαδή. Πάμε να δούμε μια πιο παλιά της συνέντευξη, όπου αναφέρεται περισσότερο στη σχέση της με τους γονείς της. Θυμηθείτε ότι γεννήθηκε στις 28 Ιουνίου το 1948. Και άρα, με βάση τις ηλικίες που αναφέρει στη συνέντευξη, η μάνα της όταν τη γέννησε ήταν 41 ετών. Γιατί λέει ότι ο πατέρας της γεννήθηκε το 1900 και η μάνα της γεννήθηκε το 1907. Πάμε να δούμε. I was thinking today about you as Annie in Misery. And I know, and I was thinking... Από το χειροκρότημα του κοινού αντιλαμβάνεστε πόσο δημοφιλής ηθοποιός είναι και πόσο δημοφιλής είναι εκείνος ο ρόλος. Αν δεν έχετε παρακολουθήσει την ταινία, πράγμα που το θεωρώ απίθανο κάποιος στις μέρες μας να μην έχει παρακολουθήσει αυτή την κλασική ταινία. Δείτε ένα μικρό απόσπασμα από το τρέιλερ της ταινίας. And Stephen King, want to be the first to wish you a Merry Christmas and a safe and sane holiday season. But for novelist Paul Sheldon, it won't be very merry at all. He's spending Christmas in bed. There is nothing to worry about. You're gonna be just fine. I'm your number one fan. The distinction there is that there are so many horror characters out there that it's hard to crack through, and I think you created one of the all-time great sort of horror movie scary characters, a completely different twist. Really an amazing performance. Thank you. Yeah. Thank you. My mother wouldn't have agreed with you. Oh, she did. Της δίνει ένα τεράστιο κοπλιμέντο για εκείνο το ρόλο και λέει ευχαριστώ, ευχαριστώ, αλλά η μάνα μου δεν θα συμφωνούσε μαζί σου. No. Was she not a fan of that role? She saw it and she said she didn't know what all the fuss was about, that she had actually seen that behavior. Είδε, λέει, η μάνα της το ρόλο και της είπε δεν καταλαβαίνω γιατί όλη αυτή η φασαρία. Όταν πήρε το Όσκαρ της είπε δεν καταλαβαίνω γιατί όλος αυτός ο ενθουσιασμός, γιατί αυτό που παίζει στο Μίζερι το έχω ξαναδεί. Στην ταινία Μίζερι παίζει μια γυναίκα, υποδίεται μια γυναίκα η οποία είναι παρανοϊκή και μονική και εξαιρετικά προβληματική. Υποδίεται μια γυναίκα με ξεκάθαρες διαταραχές προσωπικότητας. Μια τρελή δηλαδή. Άρα η μάνα της της λέει μια ζωή σου να τρελή και δεν καταλαβαίνω γιατί συγκινούνται τόσο πολύ. Εγώ που σε ξέρω, εγώ που σε γέννησα, πάντοτε ήσουνα τρελή. Well, I
was growing up. So she just thought you were playing yourself. That's exactly right. Της είπε δηλαδή ότι όσουν τον εαυτό σου, άρα δεν έκανες και τίποτα. Moms, what can I tell you? Oh, she used to hobble. Μπορώ να πω πολλά για τις μανάδες, Κάθι. Μπορεί να μην μπορείς να πεις εσύ, εγώ μπορώ να πω πολλά. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που είναι δίπλα της. Πρέπει να είναι κάποιος που να γνώριζε τη μάνα της. Ένα λεπτό να δούμε. Everybody. Yeah. Were you a troublemaker? Ξέρω αν είναι κάποιος αδερφός της, φαίνεται να της μοιάζει. Κάποιος που να είναι από την παιδική της ηλικία, από το περιβάλλον της, που να γνώριζε ότι η μάνα της ήταν ένα πρόσωπο το οποίο μιλούσε τοξικά ή έκανε nagging. Τη ρωτάει τώρα ο παρουσιαστής αν ήταν άταχτη όταν ήταν μικρή. When you were a kid, were you devious? It depended on the time. Yeah. When I was a teenager, I was pretty irritable, irascible. Ποιος έφηβος δεν είναι οξύθυμος? Είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της εφηβείας, λόγω της έκρησης των ορμονών της ανάπτυξης και των εφηβικών ορμονών, να υπάρχει οξυθυμία. Εννοείται. Δεν ήταν περίεργη, δεν έκανε κάτι κακό. Έτσι είναι η εφηβεία. Difficult to live with. Well, my parents were my dad was born in 1900, my mom was born in 1907. Oh, so imagine going through the 60s. Right. When they're in their 60s, I mean, it just didn't quite jive. It didn't quite jive. No. Λέει εδώ ότι ο πατέρας της γεννήθηκε το 1900, η μάνα της το 1907. Αυτή γεννήθηκε το 1948, είναι το τρίτο παιδί της οικογένειας. Άρα ήταν 41 η μάνα της όταν τη γέννησε και ο πατέρας της 47. Άρα όταν αυτή ήταν στην εφηβεία, οι γονείς της ήταν 60 ετών. Δεν θεωρώ ότι ένας γονιός σήμερα, ένας γονέας σήμερα που είναι 60 ετών και είναι ένας καλλιεργημένος άνθρωπος, θα είχε πρόβλημα να συμβαδίσει με την εφηβεία του παιδιού του. Νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είχε να κάνει με τη διαφορά ηλικίας τόσο όσο με την κακία της μάνας της. Δεν ξέρω για τον πατέρα της. Η μάνα της σίγουρα ήταν κακιά. You know, it's funny. We have someone who works here at the show who I think they have a relative who went to your school and they have the same yearbook. So we have your yearbook and I was looking. Της κάνει έκπληξη. Έχει εκεί το βιβλίο της αποφύτησης, όπου οι Αμερικανοί έχουν τις φωτογραφίες του κάθε απόφοιτου από το σχολείο και λέει έχουμε κάποιον εδώ στο show που έχει κάποιο συγγενή που πήγε στο ίδιο σχολείο μαζί σου και έχουμε το βιβλίο της αποφύτησης σου και πάμε να δούμε τη φωτογραφία σου, πόσο κακό παιδί ήσουν και αν φαινόταν στη φάτσα σου ότι ήσουν μια επαναστατημένη έφηβος. No, I have to say, you look like, I don't imagine any trouble coming from this person. You actually look like a very lovely... Lovely person there, you know? Είναι η φωτογραφία της από το yearbook, τη χρονιά της, το βιβλίο από τη χρονιά της αποφύτησης, 17-18 χρονών πόσο ήταν και φαίνεται ένα γλυκύτατο πλάσμα όπως είναι και τώρα. Αυτή είναι η φωτογραφία της. Έχω ζουμάρει στο βίντεο για να φανεί η φωτογραφία της. Εκτός του ότι μου φαίνεται καλοήθης, μου φαίνεται και καταθλιπτική. Τα μάτια της είναι καταθλιπτικά και σε εκείνη την ηλικία. Μάλιστα. Πάμε πίσω στον τίτλο του βίντεο. Μήπως η μάνα της Kathy Bates σου θυμίζει τη μάνα σου? Η σχέση μάνας κόρης, αλλά και μάνας γιου, όχι μόνο μάνας κόρης, μπορεί να είναι πολύ σύνθετη, μπορεί να είναι πολύ προβληματική και μπορεί να επηρεάζει βαθύτατα τη ψυχική υγεία και ισορροπία του παιδιού. Μανάδες απορριπτικές, μανάδες επικριτικές, judgmental mothers, επικριτικές, dismissive mothers, μητέρες οι οποίες απορρίπτουν τα παιδιά τους, συναισθηματικά παραμελητικές μητέρες, μητέρες οι οποίες συνεχώς κοπανάνε στα παιδιά τους τις θυσίες που έκαναν για αυτά, μπορεί να επιβαρύνουν ιδιαίτερα το ψυχισμό του παιδιού τους. Μάτωσε η καρδιά μου. Μάτωσε η καρδιά μου όταν είδα το πρώτο απόσπασμα, κάπου στο Instagram το είδα, κυκλοφορούσε ως reel, όπου θυμόταν λάθος ότι δεν είχε ευχαριστήσει τη μάνα της. Όπου πήρε η ίδια την ευθύνη για την κακοποίηση που της έκανε η μάνα της, γιατί για κακοποίηση ναρκισσιστική πρόκειται. Λέει ο ναρκισσιστής της ζωής σου, όταν έχεις μια επιτυχία, και είναι τεράστια επιτυχία, ξαναλέμε, να πάρει μια ηθοποιός το Όσκαρ,
να θα μειώσει την επιτυχία σου, θα βρέξει την παρέλαση σου, he or she will rain on your parade, και θα σου καταστρέψει μια υπέροχη ανάμνηση. Όταν η Kathy Bates θυμάται τη βραδιά που πήρε το Oscar πρώτου γυναικείου ρόλου, την κορυφή της καριέρας της, την κορυφή στην επιβράβευση της καριέρας της, δεν θυμάται το Oscar, θυμάται τη μάνα της που δεν ήρθε και την καημένη τη μάνα της, η οποία είχε μια χάριστη κόρη που δεν την ευχαρίστησε για όσα άφησε η μάνα της προκειμένου να έχει η κόρη της μια επιτυχία. Γνωρίζω πολύ καλά και από προσωπική πείρα ότι είναι μεγάλη απόφαση να αποκτήσεις παιδί σε μεγάλη ηλικία. Η μάνα της απέκτησε αυτό το παιδί στα 41. Εάν δεν είχε την όρεξη και αν δεν είχε τη διάθεση να είναι μητέρα, δεν θα έπρεπε να κάνει παιδί στα 41. Δεν μας φταίνε τα παιδιά μας αν εμείς τους έχουμε αποκτήσει σε μεγάλη ηλικία. Αν εμείς δεν έχουμε περάσει καλά. Αν εμείς έχουμε περάσει δύσκολα. Αν εμείς δεν καταφέραμε να εκπληρώσουμε το όνειρά μας. Δεν μπορώ να γνωρίζω περισσότερα για τη δυναμική της σχέσης της μάνας της Kathy Bates με την ίδια την Kathy Bates. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν η μάνα της ήθελε να γίνει ηθοποιός και επειδή δεν τα κατάφερε πρόθυσε την κόρη της να γίνει ηθοποιός. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι έχει δώσει στην κόρη της μια τεράστια βαριά κληρονομιά και ακόμη και τώρα που η μάνα της είναι πεθαμένη και η ίδια είναι 76 χρόνων, είναι επιβαρημένη. Είναι κρίμα και άδικο να κουβαλούμε βάρη που δεν μας ανήκουν. Είναι κρίμα και άδικο οι μητέρες να μολύνουμε τα παιδιά μας με τη δική μας κακία, τη δική μας πικρία και το δικό μας ναρκισισμό στην ουσία. Γιατί πρόκειται ξεκάθαρα για ναρκισιστικές μητέρες. Θυμάμαι όταν σπούδαζα στο πανεπιστήμιο τότε, εκείνη την περίοδο που έπαιρνε το Όσκαρ η Kathy Bates στις αρχές της δεκαετίας του 90, υπήρχαν πολλές μελέτες οι οποίες εστιάζονταν στις καταθλιπτικές μητέρες και τις ψυχρές μητέρες. Νομίζω ότι το πιο επικίνδυνο είδος μητέρας είναι η ναρκισίστρια μάνα. Αυτή που ρουφά την ενέργεια μέσα από το παιδί της. Αυτή η οποία επιβαρύνει τόσο πολύ το παιδί της, ώστε ακόμα και μετά το θάνατό του, να κουβαλάει βάρη δυσβάσταχτα που δεν του ανήκουν. Αν η μάνα σου σου θυμίζει την Kathy Bates, τρέξε γρήγορα να κάνεις ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαιδεύσου εντατικά και προσπάθησε να αποβάλεις από μέσα σου όλη την τοξικότητα, όλο το αχρίαστο βάρος που σου έχει φορτώσει μια άχρηστη μάνα. Ναι, είναι άχρηστες οι μανάδες που όταν η κόρη τους επιτύχει κάτι το μειώνουν ή όταν ο γιος τους επιτύχει κάτι το μειώνουν. Είναι άχρηστες μανάδες αυτές οι οποίες δεν χαίρονται με τη χαρά του παιδιού τους. Είναι άχρηστες μανάδες αυτές οι οποίες φεύγουν από αυτή τη ζωή αφήνοντας τόσο βαριά κληρονομιά ώστε να νιώθουν τα παιδιά τους υπεύθυνα για τη δική τους δυστυχία. Μιλάω ως μητέρα αυτή τη στιγμή για τη δική μου ευτυχία, υπεύθυνη είμαι εγώ. Και μόνο εγώ, δεν μου φταίει κανένα μου παιδί αν εγώ νιώθω δύσκολα, δεν μου φταίει κανένα μου παιδί αν εγώ έχω προβλήματα, φταίω εγώ που δεν διαχειρίζομαι ορθά τα ζητήματα μέσα μου και έξω μου. Αν η μάνα σου σου θυμίζει τη μάνα της Kathy Bates, τακτοποίησε τα μέσα σου σε όποια ηλικία και αν είσαι, ακόμη και αν είσαι συνομήλικη με την Kathy Bates ή συνομήλικος με την Kathy Bates, προκειμένου να απελευθερωθείς και να ζήσεις εσύ. Αυτή πότε θα ζήσει? Λέει, πέθανε η μάνα της και ευχόταν να μπει το πνεύμα της μέσα της για να ζήσει η μάνα της τη δική της επιτυχία. Σίγουρα ένιωθε ντροπή, ένιωθε ενοχές να έχει επιτυχία και δεν μπορούσε να χάρει την επιτυχία της και δεν μπορεί να χάρει την επιτυχία της επειδή η καημενούλα η μαμά δεν χάρηκε. Είναι στρεβλός τρόπος σκέψης, είναι προβληματικές αυτές οι σχέσεις τέτοιων μητέρων οι οποίες επιβαρύνουν τόσο πολύ τα παιδιά τους. Εύχομαι όλοι μας να καταφέρουμε να εξηγιάνουμε το μέσα μας και να αποτινάξουμε από πάνω μας το βαρύ ζυγό τέτοιων μητέρων. Το εύχομαι ολόκαρδα. Γεια. Yeah.